Καλησπέρα παιδιά, αυτό το βίντεο έχω προσπαθήσει ήδη δύο φορές πριν από αυτή να το τραβήξω, αλλά απέτυχα. Τη μία γιατί αφού το τράβηξα είδα ότι το μικρόφωνο δεν ήταν συνδεδεμένο, και τη δεύτερη έγινε διακοπή ρεύματος, η οποία διήρκεσε όλη μέρα. Οπότε τώρα πάμε για την τρίτη, ελπίζω να τα καταφέρω, να μην γίνει κανένα σεισμός ή κάτι καθώς το τραβάω. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο ελπίζω από τον τίτλο να μην σας παραξενεύσει και θεωρήσετε ότι θα μιλήσουμε για κάτι κουτσομπολίστικο. Δεν θα είναι κουτσομπολίστικο, αφορά την οικογένεια των Kardashians, αλλά αυτό απλά είναι η αφορμή για να πω κάποια πράγματα τα οποία τελικά μπορεί να σας φανούν ενδιαφέροντα. Η Kendall Jenner λοιπόν, της γνωστής οικογένειας των Kardashians, ανέβασε μια φωτογραφία, μάλλον ένα σετ φωτογραφιών, στο οποίο ήταν έτσι, θα σας τις βάλω κάπου εδώ, και προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, είτε θετικές, με την έννοια ότι την εκθίαζαν και οι ίδιοι που άφηναν τα σχόλια εξέφραζαν μια λύπη για τον εαυτό τους που δεν είναι σαν αυτή, και αρνητικές, με το να την κατηγορούν δηλαδή ότι με το να ανεβάζει τέτοιες φωτογραφίες στις οποίες είναι αψεγάδιαστη και πανέμορφη δημιουργεί ανασφάλειες, σύν του ότι είναι φανερά, έτσι έλεγαν, επεξεργασμένη φωτογραφία, άρα ότι προωθεί μια μη ρεαλιστική εικόνα. Τέλος πάντων, η ίδια απάντησε σε αυτές τις κατηγορίες λέγοντας πως είναι πολύ τυχερή, αλλά πως και η ίδια έχει τις κακές μέρες της. Ο λόγος που αποφάσισα να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα είναι γιατί καθώς κοίταζα τα σχόλια κάτω από τη φωτογραφία της, αφού είχα δει είδηση του τύπου ότι η Kendall Jenner κατηγορείται για αυτό, διαπίστωσα ότι πολλά σχόλια ήταν ελληνικά, άρα κατάλαβα ότι όντως αυτά τα πράγματα που έχω σκοπό να πω μπορεί να τα ακούσει και κάποιος που έχει σημασία να τα ακούσει. Οπότε γι' αυτό αποφάσισα να σας μιλήσω για αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι δεν πρόκειται να καταλήξω στο αγάπα το σώμα σου όπως είναι, όλοι έχουμε τις ατέλειές μας και τις ομορφιές μας, θα καταλήξω κάπου αλλού. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα όμως. Αυτές οι φωτογραφίες ενδέχεται να είναι φωτοσοπαρισμένες. Είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι φωτοσοπαρισμένες, καθώς αυτή η πολιτική, αυτή η τεχνική είναι συνήθις για την συγκεκριμένη οικογένεια, που η δουλειά της οικογένειας ολόκληρης είναι το να βγάζουν μία εικόνα προς τα έξω όσο το δυνατόν καλύτερη. Όλοι οι celebrities, βασικά όλοι επεξεργάζονται τις φωτογραφίες τους, αλίμονο και αν οι Kardashians δεν το έκαναν, που η κάθε τους φωτογραφία, του κάθε Instagram post ενδέχεται να αξίζει εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι θα πω κάτι καινούριο λέγοντας ότι κάνουν Photoshop. Ναι, κάνουν Photoshop. Το θέμα δεν είναι αυτό καθεαυτό. Αυτή η φωτογραφία έχει άλλους 250 λόγους για τους οποίους είναι σε αυτό το επίπεδο αψεγαδιαστοσύνης που είναι. Έχει το φωτισμό, έχει το ότι έχουν προηγηθεί άλλες 500 φωτογραφίες μέχρι να επιλεγεί η συγκεκριμένη, έχει τα λάδια, έχει την πόζα, έχει τη λίγο μειωμένη ανάλυση που είναι και πολύ common thing στα social media των celebrities αυτών. Παραπέμπει λίγο σε 90s ατμόσφαιρα. Αλλά ασφαλώς έχει και όλη τη δουλειά που έχει γίνει σε αυτό το άτομο που παρουσιάζεται πέρα από τις κάμερες, στην πραγματική ζωή, δηλαδή γυμναστική, διατροφή, έχοντας ολόκληρο team επαγγελματιών που τη βοηθούν για να έχει αυτό το σώμα που έχει, και ασφαλώς πλαστικές επεμβάσεις. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τις πλαστικές, δεν θα το ξανακάνω. Απλά να συνειδητοποιήσουμε λίγο ότι αυτή η οικογένεια έχει προσωπικούς πλαστικούς, προσωπικούς γυμναστές, προσωπικούς διατροφολόγους που φροντίζουν καθημερινά ώστε να μπορούν να διατηρήσουν αυτό το σώμα ή να αποκτήσουν ακόμα καλύτερο. Και προφανώς οι επεμβάσεις που έχουν γίνει στο σώμα τους δεν είναι μόνο οι γνωστές μύτης, στήθος, χείλια κλπ. Που νομίζουν οι περισσότεροι ότι είναι και που βγάζουν μάτι, ας πούμε, σε σύγκριση με παλιότερα. Είναι και μικροπράγματα που ούτε καν πάει το μυαλό μας. Είναι, ας πούμε, τα δάχτυλα, είναι τα γόνατα, είναι διάφορα πραγματάκια παίζει, ξέρω εγώ, να επεμβαίνουν στο λοβό του αυτιού για να είναι πιο όμορφος. Γενικά, οι celebrities του Hollywood, οι πάμπλουτοι και αυτοί που είναι γνωστοί περισσότερο για την εικόνα τους, εννοείται επεμβαίνουν με πάρα πολλούς τρόπους στον εαυτό τους. Πού θέλω να καταλήξω. Για να σου εμφανιστεί εσένα αυτή η φωτογραφία στο feed σου, έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά από πάρα πολλούς ανθρώπους και πολύ χρήμα. Η Kendall Jenner και το team της έχουν ως δουλειά το να είναι εκείνη όσο πιο όμορφη γίνεται. Οποιοσδήποτε άνθρωπος στον πλανήτη έχει εντρυφήσει τόσο πολύ στην εικόνα του και στο να είναι όμορφος, θα είναι όμορφος, θα είναι πανέμορφος, σας το εγγυώ με αυτό. Και πώς το ξέρω αυτό? Το ξέρω γιατί η Kendall Jenner δεν είναι μόνο Instagram μοντέλο. Υπάρχει και στην πραγματική ζωή και έχει φωτογραφηθεί στην πραγματική ζωή.
και είναι σαν όλες μας. Δεν θέλω να ακουστώ κακιά, κομπλεξικιά που λέει, ας πούμε, ότι «Ω, κοίτατε πώς είναι άβαυτη». Απλά πραγματικά θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τουλάχιστον κοπέλα δεν έχει κάποια εξωπραγματική ομορφιά. Έχει αρκετά συνηθισμένη ομορφιά, που με όλη αυτή την επεξεργασία που σας είπα πριν και στην πραγματική ζωή και στα social media, τελικά βγαίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι άπιαστο για εμάς. Αλλά θα σας βάλω εδώ κάποιες φωτογραφίες για να καταλάβετε ότι η συγκεκριμένη κοπέλα, αν τη βλέπατε στα μαγαζιά, στο δρόμο, δεν πιστεύω ότι θα την κοιτάζατε με τον τρόπο που κοιτάζετε τη φωτογραφία, ή τουλάχιστον και να την κοιτάζατε, δεν θα σας προκαλούσε την ανασφάλεια που σας προκαλεί αυτή η φωτογραφία. Άρα δεν θα μοιάσεις ποτέ στην Kendall Jenner, γιατί αυτή η Kendall Jenner και αυτή η Kendall Jenner είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η μία είναι η αληθινή, όπως όλες μας, και η άλλη είναι η υπερβελτιωμένη εικόνα της. Όμως, επειδή ενδέχεται να είναι προσωπική μου άποψη ότι η Kendall Jenner δεν είναι θεάρα στην πραγματικότητα, ας μιλήσουμε και για εκείνα τα άτομα τα οποία πραγματικά είναι αψεγάδιαστα. Κάποια άτομα υπάρχουν που είναι, έχουν κάτι χαρακτηριστικά καταπληκτικά, μη συνηθισμένα, έχουν μία λάμψη, έχουν κάποια πράγματα που και να τους δεις άβαυτους και απεριποίητους στο δρόμο, τους προσέχεις. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που είναι όντως θεοί από τη φύση τους. Δηλαδή κάνουμε shame την Kendall επειδή ανεβάζει μία επεξεργασμένη φωτογραφία και είναι θεά. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι στην πραγματική ζωή, ξαφνικά θα ήταν ok όλο αυτό? Ξαφνικά είναι εντάξει να ζηλεύουμε και να στεναχωριόμαστε και να παθαίνουμε ανασφάλεια και απέχθεια προς τον εαυτό μας επειδή κάποιος άλλος είναι καλύτερος για τα δεδομένα της δυτικής κοινωνίας? Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ότι εκείνη είναι fake και όχι ότι εμείς ορίζουμε την αυτοπεποίθησή μας, την αυτοεκτίμησή μας με βάση κάποιον άλλο. Και να σας πω κάτι, πείτε ότι δεν μιλάμε για ομορφιά που είναι κάτι εντελώς πλασματικό και fake, ας πούμε. Πείτε ότι μιλάμε για τη ζήλια που αισθανόμαστε για κάποιον άνθρωπο επειδή είτε έχει επιτυχία είτε έχει λεφτά. Πράγματι, το να αφοσιωθείς στο να θες, ας πούμε, να αντιγράψεις κάποιον, να θες να φτάσεις κάποιον τον οποίο θαυμάζεις επειδή έχει λεφτά, είναι πολύ πιθανό τελικά να σου βγάλει λεφτά, γιατί εγώ θεωρώ ότι άμα φοκουσάρεις κάπου και κάνεις ό,τι μπορείς για να φτάσεις κάπου, μπορείς να το πετύχεις. Πραγματικά το πιστεύω. Αλλά και τι θα γίνει, δηλαδή νομίζεις ότι άμα το καταφέρεις αυτό και έχεις λεφτά, μετά θα είσαι εντάξει μέσα σου? Νομίζετε ότι όλοι αυτοί οι υπερεπτυχημένοι, οι πάμπλουθοι είναι καλά μέσα τους? Αν είναι, τότε τι κάνουν στο Instagram? Μα Κωνσταντίνα, ο Κριστιάνο βγάζει εκατομμύρια από μία μόνο φωτογραφία. Μα πόσα εκατομμύρια θέλει πια ο Κριστιάνο? Και άλλωστε ο Κριστιάνο είναι ποδοσφαιριστής από όσο θυμάμαι και όχι Instagrammer. Το ότι κάποιος βγάζει άπειρα λεφτά κάνοντας κάτι δεν το κάνει απευθείας σωστό, ηθικό και ιδανικό. Ξέρετε τι είναι το μοναδικό πράγμα που εγώ ζηλεύω? Εντάξει, προφανώς και εγώ έχω τις φάσεις μου που θα δω ένα τέλειο σώμα και θα το ζηλέψω, ή θα δω ένα τέλειο σπίτι και θα το ζηλέψω, ή θα δω κάποιο άτομο το οποίο έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει συνεχώς και όντως εκεί θα νιώσω πόρε, φίλε, γιατί όχι κι εγώ. Αλλά με τα χρόνια έχω καταφέρει να μην το αφήνω αυτό να μπει μέσα μου. Έχω καταφέρει να μην βλέπω, ας πούμε, ένα τέλειο σώμα και να στεναχωριέμαι βαθιά μέσα μου και να το σκέφτομαι παραπάνω από μισή ώρα και να προβληματίζομαι. Αυτό που πραγματικά ζηλεύω και θέλω να επιτύχω στη ζωή μου είναι η ηρεμία ψυχής που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Στα δικά μου μάτια η ηρεμία ψυχής δεν είναι αυτό. Και εγώ προσωπικά έχω βρει ότι η δική μου ψυχή ηρεμεί στη φύση. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές όταν είμαι στη φύση αισθάνομαι την ανάγκη να βγάλω μια φωτογραφία για να την ανεβάσω στα social. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι λάθος και είναι ότι είμαι πάρα πολύ επηρεασμένη από όλη την κουλτούρα του να μην έχεις καθόλου ιδιωτική ζωή και να τα ανεβάζεις όλα. Αλλά δουλεύω πάνω σε αυτό και προσπαθώ, ευελπιστώ στο μέλλον να μην χρειάζομαι να δείξω το ότι εκεί, ας πούμε, είμαι ok και περνάω καλά. Τέλος πάντων, το να θες την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου για σένα είναι τέλειο, αρκεί να διεκδικείς ισορροπία σε όλα. Δηλαδή να θες να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και όσο αφορά την εμφάνιση και όσο αφορά την υγεία, την ψυχή, το μυαλό, τα μοντέλα του Instagram και όλοι αυτοί, σου πουλάνε το ένα, την εμφάνιση, και τελικά νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και όχι όλα τα υπόλοιπα. Και όταν λέω εμφάνιση, δεν εννοώ μόνο την ομορφιά, εννοώ την εικόνα. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος άμα σου δείξει το ακριβό αυτοκίνητο, αν σου δείξει την τέλεια ζωή, όλα αυτά είναι εικόνα. Και σίγουρα δεν σημαίνουν ότι ο άλλος είναι πραγματικά και σε όλα τα υπόλοιπα ισορροπημένος. Όμως με το να πέφτει όλη η βάση στην εικόνα, τελικά γίνεται ό,τι να είναι. Γιατί, ας πούμε, εσύ βλέπεις κάποιον με γυμνασμένους μυς,
βλέπεις κάποιον με λαμπερό δέρμα, με σφιχτό σώμα και νομίζεις ότι έχει πράγματι δουλέψει για να τα έχει όλα αυτά, ενώ στην πραγματικότητα με πλαστικές μπορείς να κάνεις κοιλιακούς, κρεατίνες, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα τα οποία είναι επιβλαβή ή δεν κάνουν καλό στην υγεία και κάνουν καλό μόνο στην εμφάνιση. Τι να τους κάνεις τους μυς, άμα είναι εντελώς εικονική και δεν μπορείς, ας πούμε, δεν έχεις δύναμη, ας πούμε, να κάνεις κάτι. Ή τι να το κάνεις το λαμπερό δέρμα, γυαλιστερό, αψεγάδιαστο, όταν ξεβάφεσαι και από κάτω είναι ένα πάρα πολύ κουρασμένο, αφυδατωμένο, ταλαιπωρημένο δέρμα. Να θυμάστε ότι το να προσπαθείς να βελτιώσεις το έξω σου και όχι το μέσα σου, δεν θα σου προσφέρει τίποτα. Αλλά το να προσπαθήσεις να βελτιώσεις το μέσα σου, τελικά θα βγει και προς τα έξω. Γιατί μπορείς να τρως πιο υγιεινά, μπορείς να γυμνάζεσαι, μπορείς να κοιμάσαι πιο σωστά, να φτιάξεις λίγο τη ρουτίνα σου, τη ζωή σου για να είναι πιο υγιής, να μην αγχώνεσαι, γιατί το άγχος εννοείται βγαίνει και στην εμφάνιση. Και όλα αυτά θα σου επιστρέψουν ένα υγιές σώμα, ένα υγιές χρώμα, χωρίς ρητίδες, χωρίς κύκλους και χωρίς να χρειάζεται να τρέχεις σε πλαστικούς ή να δίνεις τόση έμφαση στο μακιγιάζ και τελικά να κάνεις περισσότερο κακό ή όπως ας πούμε το καλοκαίρι καθόμαστε στον ήλιο πάρα πολλές ώρες για να καταφέρουμε για ένα μήνα να είμαστε μαυρισμένοι και ωραίοι, ενώ τελικά σε λίγα χρόνια θα είμαστε πολύ πιο γερασμένοι από ό,τι θα ήμασταν άμα δεν καθόμασταν στον ήλιο. Άρα, δώσε έμφαση στην υγεία σου και τη σωματική και την ψυχική, και αν καταφέρεις να έχεις αυτά τα δύο εκεί που πρέπει, δεν θα σε νοιάζει, δεν θα ασχολείσαι καν με την Kendall Jenner και την κάθε Kendall Jenner. Θα είσαι όντως καλά. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Να μου πείτε την άποψή σας κι εσείς. Ελπίζω να καταφέρω να ανεβάσω αυτό το βίντεο, να μην γίνει πάλι κάτι. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye!